Συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκώρο. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, αγαπητέ Σωτήρη, σε εσένα και τους τηλεθεατές της TRT. Τα πήγαμε καλά στην Αμερική? Κοιτάξτε να Γιατί δείτε, δεν ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του Μητσοτάκη, ήταν ένα στοίχημα για τη χώρα, έτσι? Ναι, οπωσδήποτε στις διεθνείς επαφές έχει ένα πλεονέκτημα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος εξέφρασε στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, τους Έλληνες δημοσιογράφους, την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του ταξιδιού. Ξέρετε, από αυτές τις διεθνείς συναντήσεις δεν μπορούμε να έχουμε και πλήρη εικόνα του τι συζητήθηκε και αν ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Ωστόσο, εγώ μένω στην ικανοποίηση που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα μεμσήμερα που ακούγονται και άκουγα να σχολιάζονται και προηγουμένως, μάλλον είναι στη σφαίρα της παραπολιτικής παρά της πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ως εικόνα στο εξωτερικό ενδυναμώνεται. Το βλέπουμε αυτό από τα συνεχόμενα δημοσιεύματα. Ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του επιχειρούν να μετατρέψουν τη χώρα από ένα πρόβλημα σε έναν επενδυτικό προορισμό. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα χτίζεται, αλλά όλοι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή την εικόνα δεν θα τη χτίσουν οι ξένοι. Είτε αυτός λέγεται Τραμπ, είτε λέγεται οπωσδήποτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι την εικόνα μας εμείς οι ίδιοι θα τη βελτιώσουμε με τη σωστή νομοθεσία, με τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και με την στέρεη απόφασή μας να αλλάξει πραγματικά σελίδα η χώρα, να διωγγώσει την οικονομία της δια των επενδύσεων. Και οι Έλληνες επενδυτές θα πρέπει να πιστέψουν στη χώρα, για να πιστέψουν και οι ξένοι επενδυτές, αν αυτό είναι το ερώτημα το μείζον, αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα για να δημιουργηθούν δουλειές για τα παιδιά μας, να πάψουν να φεύγουν στο εξωτερικό, για να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης, για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, για να μεγαλώσει το ΑΕΠ, για να επιστρέψουμε σε μια κανονική οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική πορεία. Γιατί να έρθουν σε εμάς όταν σε όλη τη γειτονιά μας είχαμε πριν από λίγες ημέρες με τον Νικήτα τον Παπαντονίου μια συζήτηση για τους φορολογικούς συντελεστές των εταιριών? Όλη η γειτονιά μας, η Κύπρος, τα Βαλκάνια, σχεδόν όλα έχουν φορολογικό συντελεστή που άντε να φτάνει στο 12-12,5%. Έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος. Δεν έχουν τις ίδιες πολλές και μεγάλες εισφορές των εργοδοτών. Γιατί να είναι ελκυστική χώρα η Ελλάδα? Η Ελλάδα, πέρα από τους φορολογικούς συντελεστές, τους οποίους έτσι κι αλλιώς η κυβέρνησή μας εξορθολογίζει και με το φορολογικό νομοσχέδιο όλα αυτά θα φανούν, πάμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών, θεωρούμε ότι έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα όπου, που δεν διαθέτουν οι γειτονικές χώρες. Ας πούμε, διαθέτουμε πάρα πολύ καλές υποδομές σε αυτή τη χώρα. Διαθέτουμε εξειδικευμένο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό σε μεγάλους αριθμούς. Είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά είμαστε μια κρίσιμη χώρα. Ως μέγεθος είμαστε μια χώρα που μπορεί να αποτελέσει προορισμό. Αν βελτιώσουμε και την ασφάλεια δικαίου και το επιχειρηματικό κλίμα που σας έλεγα προηγουμένως, μπορεί να μην φτάσουμε στους φορολογικούς συντελεστές της Βουλγαρίας, αλλά προσφέρουμε στον κάθε επενδυτή ως επενδυτικός προορισμός κάποια άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά στις υποδομές, αλλά ούτε η Κύπρος, ούτε η Βουλγαρία, ούτε οι άλλες γειτονικές χώρες διαθέτουν τις υποδομές που διαθέτει η Ελλάδα, και μιλάω πάντα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν μιλήσουμε για Αλβανία, για Σκόπια ή Τουρκία, εκεί τα πράγματα διαφοροποιούνται. Ναι. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι στους επενδυτές το να είμαστε πιο πολιτισμένοι σε κάποια ζητήματα δεν ξέρω αν βαραίνει αυτό περισσότερο. Δεν είπα πολιτισμένοι, μίλησα για υποδομές, για λιμάνια, για αεροδρόμια, για εθνικό οδικό δίκτυο, εντάξει, για τεχνολογία, για εξειδικευμένο εργατοτεχνικό και κυρίως επιστημονικό προσωπικό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν η δική σας πρόταση για την ψήφο των αποδήμων είναι καλύτερη από του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια προσβλητική πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν τους αφήνει να ψηφίσουν Πρωθυπουργό, αλλά κάποιους βουλευτές της
περιφέρειες από τις οποίες πρόκειται. Αν θέλετε, η δισταγμή, για να μην πω η απέχθεια του ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των ομογενών, φάνηκε από τις μέρες της διακυβέρνησής του, όπου με συνεχόμενα ερωτήματα φέρναμε το θέμα στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ κλωτσούσε το τενεκεδάκι λίγο πιο κάτω και τελικά δεν έφερε μια ρύθμιση. Έρχεται σήμερα και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ψηφίζουν οι ομογενείς και μιλάμε πάντα για τους εγκεγκριμένους στους εκλογικούς καταλόγους, αγαπητέ Σωτήρη, που αυτό σημαίνει ότι είναι και το μεγάλο κύμα φυγής κατά τα χρόνια της κρίσης. Λέει λοιπόν ότι θα ψηφίζουν οι ομογενείς για να εκλέγονται κάποιοι βουλευτές, όπως οι βουλευτές επικρατείας σήμερα, χωρίς η ψήφος αυτή να προσμετράται στη δύναμη των κομμάτων. Αρχικά αυτό δεν στέκεται συνταγματικά, γιατί το Σύνταγμα ορίζει ότι έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και η ψήφος του κάθε πολίτη έχει την ίδια δύναμη, οπότε θα καταπέσει. Εμείς από την άλλη πλευρά τι λέμε, διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος όλων των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους όπου ζουν. Είναι τόσο παράξενο αυτό, είναι τόσο έξω ένα παιδί που έφυγε να πάει να εργαστεί 5 χρόνια για να αντιμετωπίσει την κρίση, αν δεν του δώσει το δικαίωμα ψηφίσει από το Λονδίνο που εργάζεται σήμερα, από το Παρίσι, από τη Ρώμη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται να τον ξαναφέρεις πίσω αν διακόψεις κάθε ομφάλιο λόρο με την πατρίδα. Γι' αυτό λέμε η δική μας πρόταση είναι και πιο δημοκρατική και πιο συνταγματική και πιο ελληνική. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είναι προσβλητική για τους Έλληνες του εξωτερικού και είναι προσβλητική κυρίως για τα νέα παιδιά που εγκατέλειψαν εξ ανάγκη στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα. Πώς θα έρθουν αυτά τα παιδιά που παίρνουν μισθούς που δεν μπορούν να τους πάρουν στην Ελλάδα, που έχουν πια ενσωματωθεί σε καλύτερα οργανωμένες κοινωνίες από εμάς, που δεν μένουμε στη θεωρία ακόμη και 3 μήνες μετά τις εκλογές, ότι το κάπνισμα, λέω γιατί άρχισα να γκρινιάζω εγώ, γιατί το άκουγα να το λέει πολύ εμφατικά ο Πρωθυπουργός και λέω να το σου. Θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, τέρμα και τελείωσε. Πού είναι? Και θα εφαρμοστεί καθολικά. Τι εμποδίζει, ο νόμος υπάρχει, γιατί δεν τον εφαρμόζει? Τα ελεγκτικά όργανα, νομίζω βγαίνουν οι διατάξεις από τον κύριο Κικίλια και τελειώνουμε. Δίνει το παράδειγμα η Βουλή όπου έχει απαγορευτεί και εφαρμόζεται καθολικά η απαγόρευση του καπνίσματος και νομίζω θα ακολουθήσουν όλοι, γιατί δεν μπορεί να είμαστε, αν θέλετε, οι τελευταίοι της Ευρώπης. Άρα πάμε παρακάτω, πώς θα γυρίσουν αυτά τα παιδιά, αγαπητέ Σωτήρη. Έχεις δίκιο πολύ να επισημαίνεις πώς θα γυρίσει ένας νέος άνθρωπος που πήγε, ένας επιστήμονας, σε μια χώρα της Ευρώπης, παίρνει 5.000 μισθό, παντρεύτηκε και μια Ελληνίδα ενδεχομένως. Μα ακριβώς, δηλαδή, του, κάποια έχουν που κάνει παίρνει άλλες 5.000, 10.000, έτσι. Η μετανάστευση υπήρχε πάντα στη νεότερη ελληνική ιστορία μας και από αρχαιοτά των χρόνων όμως, προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Εμείς τι λέμε, θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι να εφαρμόσουμε όλα όσα είπαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Γιατί τι γίνεται σήμερα? Βεβαίως για να βρεθούν μισθοί των 4 και των 5.000 ευρώ στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Όμως μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μια πιο οικονομική χώρα, προσφέρει ένα καλύτερο κλίμα και καλύτερες συνθήκες ζωής. Έλεγα πάντα και στο είπα πολλές φορές και προεκλογικά στις συζητήσεις μας ότι από την κρίση πραγματικά θα έχουμε βγει όταν θα δούμε να ανεβαίνουν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αρχικά και στο δημόσιο αργότερα. Αυτό θα είναι το ισχυρό σήμα ότι βγαίνουμε από την κρίση. Για να ανεβούν όμως οι μισθοί απαιτούνται επενδύσεις. Όσο η ζήτηση των θέσεων εργασίας παραμένει καθυλωμένη, θα παραμένουν καθυλωμένοι και οι μισθοί. Όσο αυξάνεται η ζήτηση των θέσεων εργασίας, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τις επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό, τόσο οι μισθοί θα ανεβαίνουν. Μα, είναι κοίτα όμως, Χρήστο. Είναι ένας μηχανισμός που έχει δοκιμαστεί παγκοσμίως και ιστορικά. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά στην Ελλάδα. Σήμερα είχαμε δηλαδή, ρεπορτάζ. Αν αρχίσει η επένδυση στο ελληνικό, αγαπητέ Σωτήρη, που θα δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, άμεσες και έμεσες, αυτό δεν είναι η απόδειξη των όσων θεωρητικά λέγαμε προηγουμένως? Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις για να μην διακόψω αυτό που θέλω να συζητήσουμε για τη συνέχεια. Αυτά που θέλω να συζητήσουμε για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον Χρήστο Πουκόρο και τους άλλους καλεσμένους μας.
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, ο Χρήστος Μπουκώρος, είναι μαζί μας και σχολιάζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα επικαιρότητα. Θα σφαχτείτε στην Βουλή. Η πρώτη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν έδειξε ένα κλίμα ομόνοιας συνεννόησης όπως ενδεχομένως θα το θέλατε, γιατί εσείς είστε κυβερνώντες. Και όμως, αγαπητέ Σωτήρη, οι αναθεωρητές διατάξεις, πράγματα που αποφασίστηκαν από την προηγούμενη Βουλή, που είναι, αν θέλετε, για μένα είναι μια όχι ολοκληρωμένη συντάγματα για να θεωρήσω, δεν θέλω ότι χαρακτηρίσω χολή με την έννοια ότι δεν αναθεωρηθήκαν σημαντικά άρθρα του συντάγματος όπως το 16 και το 24 που προτείναμε εμείς. Θα έλεγα ότι δεν προσφέρεται ιδιαίτερα αυτή η αναθεώρηση του συντάγματος για μεγάλες, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις και πολιτικές και ιδεολογικές ακόμα. Το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του κυβερνητικού βίου είναι το σημαντικότερο ζήτημα από τα όσα αναθεωρούνται. Αυτό το ψηφίσαμε με 180 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Θα αναθεωρηθεί με 150 ψήφους και θα πάψει να καθίσταται η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκβιαστικό μέσο για τον βίαιο τερματισμό του κυβερνητικού βίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στην κουβέντα που αφήσαμε μισή πριν. Είχαμε ένα ρεπορτάζ νωρίτερα για την πολύ πλούσια ελαιοπαραγωγή που έχουμε, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά που είχαν καταστραφεί η ελαιοπαραγωγή από τον Φάκο. Εσείς καλά το επισημαίνετε την πλούσια παραγωγή, αλλά εγώ από το πρωί έχω κάνει τρεις συσκέψεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, γιατί τα ελαιοτριβία στο Πήλιο δεν μπορούν να δουλέψουν, διότι δεν αδειοδοτούνται οι δεξαμενές των λιμάτων, διότι δεν αδειοδοτούνται οι ιδρύσεις ηλιοτριβίων ή μεταφορές εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Υπάρχει μια πολυνομία, υπάρχει μια ασάφεια νόμων, μια ποικιλία ερμηνεών από τις υπηρεσίες των Υπουργείων και από τις κατατόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, και πραγματικά από το πρωί με εκπροσώπους συνεταιρισμών, με διευθυντές υπουργείων, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, μόλις πριν λίγο τέλειωσα από μια σειρά τριών συσκέψεων για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό δεν είναι το καλό ξέρω. Ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Ακούω το ερώτημά σου. Απλά το στο έθεσα. Αυτό δεν το ξέρω. Απλώς αναρωτιέμαι, μέχρι τώρα λειτουργούσαν χωρίς άδειες τα ελαιοτριβία ή είναι καινούργια ελαιοτριβία? Ναι, υπάρχουν ελαιοτριβία τα οποία έχουν ανάγκη καινούργιων δεξαμενών, υπάρχουν ελαιοτριβία που πρέπει να μετεγκατασταθούν και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Είναι εκεί τα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας, κατάλαβα. Και της ερμηνείας και της πολυνομίας. Λοιπόν, και είναι και αυτό ένα ακόμη εμπόδιο. Αλλά αυτό που μας λέγαν, μια και μιλούσαμε πριν για την ανεργία και για το πώς θα πάμε σε θέσεις εργασίας, σε καλύτερους μισθούς, ότι δεν έχουν εργάτες γης. Οι άνθρωποι αυτά αναρωτιούνται πώς θα μαζέψουν την παραγωγή τους. Και ξέρουμε ότι η ελαιοπαραγωγή έχει ανάγκη από πολλά μεροκάματα και για μήνες φτάνει μέχρι τα Χριστούγεννα η συγκομιδή της. Θέτεις ένα θέμα πελώριο, το οποίο το συζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, όπου μας έκαναν την τιμή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ήρθαν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης, οι υπουργοί, και παρουσίασαν το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Αγαπητέ Σωτήρη, θέλω να επεκτείνω τη σκέψη σου και να σου πω ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες εργάτες για τη συκομιδή του καρπού της ελιάς, όπως υπονοείς φαντάζομαι από το ερώτημά σου, αλλά υπάρχουν και πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι, νόμιμα διαμένοντες στις περιοχές μας, οι οποίοι πηγαίνουν στους κτηματίες και λένε ότι θέλω να εργαστώ χωρίς εργόσιμο, ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω κάποια επιδόματα τα οποία δίνει το ελληνικό κράτος και ούτω καθεξής. Εγώ ζήτησα από τους παριστάμενους υπουργούς, και ήταν και άλλοι βουλευτές Μαγνησίας στη σύσκεψη αυτή, ήταν περίπου 70-80 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ζήτησα να υπάρξει μια διάταξη η οποία να λέει ότι δεν μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να εκβιάζονται την ώρα της συγκομιδής του καρπού οι αγρότες που ζητούν αγροτικά χέρια και να τους λένε όλοι ότι είτε δεν ερχόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει η σκληρή δουλειά, είτε θα έρθουμε χωρίς εργόσιμο. Πρέπει να υπάρξει έτσι με ένα συνδυασμός διατάξεων. Εφόσον είναι νομίμως διαμένονται στη χώρα οι εργαζόμενοι αυτοί, αν θέλουν να έχουν όλα τα δικαιώματα, θα είναι στις λίστες του ΑΕΔ, θα τους προτείνεται μία, δύο, τρεις δουλειές,
αν δεν πηγαίνουν θα χάνουν το δικαίωμα της κάρτας αναλλεργίας και των επιδομάτων που παίρνουν και έτσι θα εργάζονται κανονικά προκειμένου να βιοποριστούν. Είπα μια ιδέα, δεν προλαβαίνουν οι υπουργοί να την επεξεργαστούν για το αναπτυξιακό, ωστόσο αναγνώρισαν ότι υπάρχει αντικείμενο σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει, εφόσον έχεις πράσινη κάρτα και έχεις όλα τα δικαιώματα του πολίτη που μένει στη χώρα, να είσαι εγγεγραμμένος στην λίστα του ΑΕΔ. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουν κάποια επιδόματα χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα του ΑΕΔ. Και όταν τους προτείνονται κάποιες εργασίες, δεν θα προτείνεις κάποια εργασία που είναι άσχετη. Θα δεις από τα προηγούμενα εργόσημα, από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, και έβαλε κάποια εργόσημα τι δουλειές έκανε, προκειμένου να πάρει την πράσινη κάρτα. Σε παρόμοιες δουλειές μπορεί να του προτείνει ο ΑΕΔ. Έτσι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, αγαπητέ Σουτηριάν. Σου προτείνει τρεις δουλειές ο ΑΕΔ και δεν δεχθείς καμία, πάβεις να λαμβάνεις και επίδομα ανεργίας. Ή όποιο άλλο επίδομα. Υπάρχει ένας συνδυασμός διατάξεων. Μπορούμε να βρούμε ποιος θα είναι αυτός ο συνδυασμός, ώστε να μην είναι οι ίδιοι αγρότες θύματα ενός ομού εκβιασμού που λέει έρχομαι για δουλειά αλλά χωρίς εργόσιμο. Αυτό στερεί έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία, στερεί επιδόματα από άλλους συνανθρώπους, Έλληνες ή αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν μπορούν να εργαστούν ή στην περιοχή τους δεν υπάρχει αυτή η δουλειά και χάνουν και το επίδομα επειδή παίρνουν ίσως ένα βοήθημα από την πρόνοια ή ένα πενιχρό μισθό ή το ίδιο το επίδομα ανεργίας, χάνουν τα υπόλοιπα επιδόματα. Αυτό δημιουργεί μεγάλες αδικίες. Πρέπει μια οργανωμένη πολιτεία να βρει τον τρόπο να το ρυθμίσει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, είμαι πολύ υπέρ αυτής της ιστορίας. Πάμε να μας εξηγήσεις τι ανάγκη έχετε το συνέδριο εσείς. Δηλαδή ένα κόμμα που ήταν στην εξουσία 4,5 χρόνια κάνει ένα συνέδριο, πρέπει να ανασυνταχθεί, έχει χάσει τις εκλογές κλπ. Εσείς γιατί κάνετε συνέδριο? Θα επαναπροσδιορίσετε το στίγμα σας το ιδεολογικό? Αγαπητέ Σωτήριο, ο Μητσοτάκης ό,τι λέει το κάνει. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον. Αποφασίσαμε ότι το συνέδριο πότε θα είναι πρόλαβε τακτικά να αποδειχθεί αυτό? 2,5 μήνες είστε στα πράγματα. Συγγνώμη, μέχρι τώρα τα πρώτα δείγματα είναι. Θα σου έλεγα ότι υπεραποδείχθηκε, διότι ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις που είχαμε υποσχεθεί από το 20 ήρθαν από το 19. Λοιπόν, πάμε στο συνέδριο, γιατί πιεζόμαστε. Ο πρόεδρός μας και το προηγούμενο συνέδριο είχαν αποφασίσει ότι θα γίνονται τακτικά συνέδρια, ότι τα όργανα θα έχουν συγκεκριμένη θητεία, η εκλογή τους θα γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο και αυτό ο πρόεδρος αλλά και όλοι μας θα το τηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Γιατί έτσι κάνουν τα σοβαρά κόμματα. Μάλιστα.